Ηλία Σκουλίδα, ιστορικό και επίκουρο καθηγητή των ΤΕΗ Ήπειρου, να έρθει στο βήμα. Καλησπέρα. Ευχαριστώ και εγώ με τη σειρά μου και μια και ξεκινάμε τις ευχαριστίες. Πρώτα απ' όλα το Δήμο Ιωαννιτών και το Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων για τον κοινοβουλευτισμό και τη δημοκρατία που μου έδωσε τη δυνατότητα για τη σημερινή παρουσίαση. Θέλω να ευχαριστήσω επίσης και ως μέλος της ερευνητικής ομάδας αυτού που θα δείτε, τους τοπικούς φορείς που βοήθησαν με την παροχή ειδικού τους υλικού. Και απευθύνομαι στην Εταιρεία Πολιτικών Μελετών, στο Ιστορικό Αρχείο του Δήμου Ιωαννιτών και στα ΓΑΚ Ηπείρου, δηλαδή το Ιστορικό Αρχείο του Νομού Ιωαννίνων. Επίσης, θέλω να σας πω ότι αμέσως μετά θα υπάρξει μια οργανωμένη ξενάγηση από τον συνεργάτη του Ιδρύματος της Βουλής, τον κύριο Σταθακόπουλο, και η διάρθρωση της έκθεσης που θα δείτε είναι καταρχάς θεματική και σε κάθε θεματική ενότητα ακολουθεί και μια παρουσίαση ανάλογα με την περιοχή την οποία και θα δείτε. Κυρίες και κύριοι, ήδη οι προλαλήσεις σας έχουν πει κάποια πράγματα από αυτά που ήθελα να αναφέρω, οπότε θα προσπαθώ να είμαι ακόμα πιο σύντομος. Οι Βαλκανικοί πόλεμοι σηματοδοτούν την απαρχή μιας δεκαετίας από πολεμικές επιχειρήσεις για την ελληνική πολιτεία, στο τέλος της οποίας ως κύριο αποτέλεσμα διαπιστώνεται ο διπλασιασμός της εδαφικής έκτασης και του πληθυσμού του ελληνικού κράτους. Η συνθήκη του Βουκουρεστίου επιτήρησε την ουσιαστική μεταβολή, καθώς χαράχτηκαν νέα σύνορα για τα βαλκανικά εθνικά κράτη και η Οθωμανική Αυτοκρατορία παραχώρησε το μεγαλύτερο τμήμα από τις βαλκανικές της επαρχίες. Οι περιοχές οι οποίες αντάχθηκαν στο ελληνικό κράτος είναι γνωστές με την ονομασία Νέες Χώρες. Η ενσωμάτωση δεν ήταν μια εύκολη διαδικασία. Έπρεπε να γίνει μετάβαση από τους θεσμούς μιας πολυεθνικής αυτοκρατορίας στους θεσμούς ενός νεωτερικού εθνικού κράτους. Σε πρώτη φάση, το ελληνικό κράτος ακολουθεί αρκετές από τις διοικητικές δομές της προγενέστερης Οθωμανικής διοίκησης. Ευνόητος στόχος υπήρξε η αποτύπωση της κατάστασης, καθώς δεν μπορούσε να γίνει εκτεταμένη χρήση της προϋπάρχουσας Οθωμανικής γραφειοκρατικής παραγωγής. Μια σειρά από καταγραφές και απογραφές θα βοηθούσαν σε αυτή την κατεύθυνση. Αναφορικά με την Ήπειρο, 26 χρόνια μετά την πρωτότυπη μελέτη της Ελευθερίας Νικολαίδου, το νέο αρχαιολογικό υλικό και η ευάλωτη βιβλιογραφία μας δίνουν τη δυνατότητα για προσέγγιση της ιστορίας των θεσμών, δηλαδή ποιοι υπήρξαν οι μηχανισμοί της διοίκησης και τα στελέχη που ανέλαβαν το έργο της ενσωμάτωσης. Η διοικητική διάρθρωση σηματοδοτείται με τη δημιουργία της Γενικής Διοικήσεως των Εν Ηπείρω υπό του Ελληνικού Στρατού Κατεχωμένων Χωρών. Αυτό ήταν ο πρώτος τίτλος. Στην ουσία, περιελάμβανε το μεγαλύτερο τμήμα της Οθωμανικής Διοικητικής Μονάδας του Βιλαϊτίου των Ιωαννίνων, Βιλαγιέτ Γιάννια, δηλαδή τη σημερινή Ελληνική Ήπειρο, αλλά και τμήματα των περιοχών Αργυροκάστρο, Χυμάρα, Αγίων 40, Λεσκοβικίου, Πρεμετή, Δελβίνου και για ένα διάστημα τι περιοχέ Κοριτσά και Κολόνια. Οι μεταγενέστερες πολιτικές μεταβολές με τη συγκρότηση του Αλβανικού κράτους και ένταξη προαναφερθισών περιοχών σε αυτό, υποχρέωσε την ελληνική στρατιωτική και πολιτική διοίκηση σε αναδιάρθρωση υπηρεσιών και τροποποιήσεις αποφάσεων. Ο πρώτος Γενικός Διοικητής Ηπείρου υπήρξε ο υπηρώτης πολιτικός Γεώργιος Χριστάκης Ζωγράφος. Ο ίδιος και οι διάδοχοί του πλησιώθηκαν από υπαλλήλους αποσπασμένων στις Νέες Χώρες, είτε από υπουργεία είτε από στρατιωτικές μονάδες, καθώς και υπηρώτες με εμπειρία σε διοικητικές θέσεις. Ζητούσε την αρρωγή από τον πολίτη. Πολίτη, με τα δικά του λεγόμενα, με ορθήν έχοντος την αντίληψη της έννοιας του ελευθερίου πολίτου, ώστε στην ελευθερία δεν εκλαμβάνει ως αναρχίαν και ως φετερισμόν των δικαιωμάτων του άλλου. Μπορείτε να δείτε τις επιρροές. Ο Ζωγράφος διατήρησε για το 13-14 τη διοικητική διαίρεση της Οθωμανικής περίοδου σε Σαντζάκια και Καζάντες, τις δημοτικές και κοινοτικές αρχές, ανεξάρτητα από το εθνολογικό υπόβαθρο των δημάρχων, και επέτρεψε την ελευθερή άσκηση των καθηκόντων όλων των θρησκευτικών κοινοτήτων. Αναγνωρίζονταν οι θρησκευτικοί ηγέτες, μητροπολίτες, ραβίνοι, μουφτίδες, αλλά και οι πολιτικές αρχές σε τοπικό επίπεδο, όπως οι μουχτάριδες. Λειτουργήσαν μουσουλμανικά σχολεία και οι μουσουλμάνοι γνωρίστηκαν ως ερμηνείς, δηλαδή διερμηνείς, σε δικαστήρια, οικονομικές υπηρεσίες ή και το κτηματολόγιο. Κύριο μέλημα υπήρξε η δημόσια τάξη, με εγγύηση για όλους τους κατοίκους, ανεξάρτητα από εθνικότητα και θρησκεία, σε ασφάλεια ζωής, τιμής και περιουσίας. Και παράλληλα, υπήρξε εφαρμογή στρατιωτικού νόμου δυτικά του Αχυλλώου ποταμού με υπεύθυνο το στρατιωτικό διοικητή Ιωαννίνων. Οι μεταβολές στα πρόσωπα των γενικών διοικητών αντικατοπτρίζουν τις πολιτικές εξελίξεις, βορειοϋπηρετικό ζήτημα αλλά και τη διάσταση της σχέσης της κυβέρνησης Ελευθέριου Βενιζέλου και Κωνσταντίνου, η οποία διευρύνθηκε με την έναρξη του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Η διάρθρωση των υπηρεσιών τμήματων, αν θέλετε καλύτερα, της Γενικής Διοίκησης Ηπείρου, εκτός από το πολιτικό, περιλάμβανε τα ακόλουθα τμήματα. Το διοικητικό, το δικαστικό, το τμήμα περιθάλψεως και σποράς, το ταχυδρομικό, τηλεφωνικό και τηλεγραφικό, το δημοσίων έργων και ναυτιλίας, το οικονομικό, το εκκλησιαστικό και δημοσίας εκπαιδεύσεως, το κοινωνικής πρόνοιας.
Επίσης και μια σειρά από ειδικά γραφεία, όπως το Υγειονομικό ή της Δημόσιας Υγείας, και υπηρεσίες, όπως η υπηρεσία αυτοκινήτου, θα δούμε για αυτή κάτι πέρα αργότερα, και η δασική υπηρεσία. Ως προς τη διοικητική διαίρεση, η ενσωμάτωση έγινε σταδιακά και κατά διαστήματα, με προσταφαιρέσεις εδαφών, με αποτέλεσμα επίσης αρκετές μεταβολές. Επικεφαλής των πρώην Καζάδων τοποθετήθηκαν διοικητικοί επίτροποι, επιλεγμένοι από τη Γενική Διοίκηση. Για να διοριστεί κάποιος, έπρεπε να έχει δίπλωμα της νομικής σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών ή ομοταγούς της ξένης Πανεπιστημίου και ηλικία κάτω από τα 50 έτη. Στα Ιωάννια, ουσιαστικά, την εξουσία ασκεί ο νομάρχης Ιωαννίνων. Σε πολλές κοινότητες υπήρχαν προβλήματα με τη βοσκή των λιβαδιών. Η λύση περιλάμβανε τη συγκρότηση επιτροπών με συμμετοχή από τον νομάρχη ή τον διοικητικό επίτροπο της περιφέρειας, τον Ειρηνοδίκη, ειδικό πάρδρο, δηλαδή τον μουχτάρι της κοινότητας, και έναν από τους πλέον έγκριτους κτηνοτρόφους της περιφέρειας. Διοικητικό θέμα υπήρξε συντήρηση και ανακατασκευή του οδικού δικτύου, καθώς με εξαίρεση τη στρατιωτική οδό Πρέβεζα Ιωάννα Αργυρόκαστρο, η συγκοινωνία γινόταν με ζώα, από στενά και επικίνδυνα μονοπάτια, με πολλούς οικισμούς αποκλεισμένους στο χειμώνα λόγω των καιρικών συνθήκων. Στον χώρο των ευθυνών του διοικητικού τμήματος πρέπει να υπαχθεί και η αυτοδιοίκηση. Δήμαρχος Ιωαννίνων κατά την διετία 13-14 παρέμεινε ο Γιαγιά Μπέης, Γιαγιά Μπουλά Χαγάς, λέγεται και διαφορετικά, και τα οικονομικά του Δήμου δεν ήταν σε καλή κατάσταση. Ενδεικτικά, ο προϋπολογισμός του Δήμου Ιωαννιτών το 1914, τα κατακεφάλαια έσοδα ανέφεραν σε 74.200 δραχμές, ενώ τα κατακεφάλαια έξοδο σε 81.167 δραχμές. Μόνο ο προϋπολογισμός του Δήμου Κοριτσάς παρουσίαζε περίσσευμα. Ρημοτομία των πόλεων, θέματα ίδρυσης και φωτισμού ήταν κατά πήγουσες ανάγκες. Ενδεικτικά και πάλι στο Δήμο Ιωαννιτών συγκροτήθηκε η Επιτροπή για την Ονοματοθεσία των Οδών, για να πάρουν τα γέννα τη φυσιογνωμία πόλης και να πάψουν οι δρόμοι να ονοματίζονται από τον Αχυρώνα ενός Ταχύρ Αγά ή από την Κάβα του Ιβραήμ ή από την τέλος πάντων Σόλιμπον, όπως γράφουν οι εφημερίδες εποχής. Το 2013 διενεργήθηκε η απογραφή των αρένων για στρατιωτικούς λόγους αλλά και η απογραφή του πληθυσμού με σκοπό τον καθορισμό των βουλευτών. Η απογραφή οικοδομήθηκε στη βάση των μιλέτης της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και διέριστηκαν σε Χριστιανούς, Ισραηλιτές και Οθωμανούς. Ως προς το τμήμα της δικαιοσύνης, δικαστικοί λειτουργοί είχαν αποσπαστεί από την Ελλάδα και χρησιμοποιήθηκαν δικαστές των Οθωμανικών δικαστηρίων με κατάλληλα προσόντα. Έγινε σύσταση πρωτοδικείων σε Ιωάννα και Αργυρόκαστρο και στη συνέχεια στην Πρέβεζα και συγκροτήθηκαν 18 συνολικά ερευνοδικεία σε πόλεις όπως και συμβολιογραφία, ακόμα και υποθηκοφυλάκιο στα Ιωάννινα. Καθήκοντα καρδί ανατέθηκαν στο Μουφτή Ιωαννίνου για την αντίστοιχη μονοσυμμετική κοινότητα. Ενδεικτικό του μεγέθους να καταλαβαίνουμε τι σημαίνει είναι ο διορισμός 55 δικηγόρων στο πρωτοδικείο Ιωαννίνων και 6 στο αντίστοιχο του Αργυροκάστρου. Οι νόμοι που χρησιμοποιούνταν ήταν ελληνικοί και οθωμανικοί. Με αφορμή τη διαρρύθμιση των δικαστικών περιφερειών, οι εκπρόσωποι των κοινοτήτων της πόλης, των Ιωαννίνων, οι συντεχνίες επίσης και το επιρροτικό επιμελητήριο ζήτησαν τη λειτουργία εφετείου. Στο τμήμα οικονομίας επίγουσαν την επίλυση του αγροτικού ζητήματος και η διευθέτηση των γεωκριτικών σχέσεων, καθώς υπήρχε ζήτημα με τα τσιφλίκια και τεμλιάκια και τους αγρολίτες αυτών, και αυτή η έκφραση μέσα από τα κείμενα. Περαιτέρω μελέτη επιχειρήθηκε για τις βέες των αποφιών, την ίσπραξη των φόρων, αλλά και την προστασία και τη διαχείριση των δημοσίων κτημάτων, η έκταση των οποίων ήταν ιδιαίτερα μεγάλη στην Ήπειρο. Επίσης, καταβλήθηκε προσπάθεια βελτίωσης της θέσης των βολίγων με δικαστικές αποφάσεις, ιδιαίτερα στις διοικητικές μονάδες Πρέβεζας και Παραμυθιάς. Συστάθηκαν οικονομικές εφορίες, συντάχθηκε λεπτομερής κανονισμός της ταμιακής και λογιστικής υπηρεσίας, περισσότερο αναλυτικός από τον αντίστοιχο της Μακεδονίας και τη συγκρότηση ειδικών γραφείων όπως το των εγκαλακτονικών εν γέννη προϊόντων καθώς και το γεωμετρικό γραφείο, δηλαδή το υπεύθυνο για την καταμέτρηση της γης, των δασών και τη σύνταξη κλιματολογίου. Οι ελληνικοί νόμοι συνάντησαν αρκετές αντιδράσεις στην εφαρμογή τους, ειδικά στη δασμολογική αφομοίωση και στην απόδοση του φόρου υποδιδεύματος. Στο τμήμα ταχυδρομείων, τηλεγράφων και τηλεφώνων συγκροτήθηκαν νέα γραφεία και καθορίστηκαν 16 ταχυδρομικά δρομολόγια, τα περισσότερα με έφυπο ταχυδρόμο, ένα με άμιξα και τρία με αυτοκίνητο. Η διέλυση σε αγροτικές ταχυδρομικές γραμμές δεν σημαίνει και ταυτόχρονη έναρξη της λειτουργίας των ταχυδρομείων. Δημόσια έργα, και εδώ οι αναφορές και οι σχεδιασμοί, απέχουν από την εφαρμογή. Ενδιαφέρον, γι' αυτό σας είπα, όταν προκαλεί η υπηρεσία αυτοκινήτων. Στον τύπο εκφράζεται ικανοποίηση γιατί το αυτοκίνητο είναι αγαθό της πραγματικής ελευθερίας και κίνητρο ευημερίας των κατοίκων. Τι συμβαίνει, 6 αυτοκίνητα τύπου Ρενό για λογαριασμό της Γενικής Διοίκησης έρχονται στα Γέννα, ενώ εκθυριάζεται όμως και η συμμετοχή της ιδιωτικής πρωτοβουλίας. Κοιτάξτε το κείμενο. Ο επιχειρηματίας φιλοπρόοδος έμπορος της αγοράς Χολέβας μετέφερε εν λεωφορείων πρώτης τάξης. Ανετότητα σκοπούν τη συγκοινωνία των διαφόρων μερών της πόλεώς μας. Η τιμή είναι πάνθινος, απίστευτος, από τις πλατείες Αποτζάκη μέχρι τις πλατείες Κωνσταντίνου του Ελευθερωτού, λεπτά 10. Και αφού αναφέρει κανένα δρομολόγια, λέει τελικά.
Με 40 λεπτά μεταβαίνεται από το ενός άκρο της πόλης στο άλλο. Ως προς το τμήμα εκκλησιαστικά και δημόσιας εκπαίδευσης, το βάρος δίνεται στα σχολεία. Η διέλευση ακολουθεί την πολιτική μεταβολή και οργανώθηκε αρχικά σε 5 και στις συνέχειες 8 περιφέρειες. Επιπρόσθετα ιδρύθηκε στα Ιωάννινα μονοτάξιος διδασκαλείου για αποφύτους γυμνασίου, αλλά και για επιμόρφωση αρχαιότερων δασκάλων, στο οποίο προσαρτήθηκε αργότερα πρότυπο δημοτικό σχολείο, καθώς και διδασκαλείο φυλαίων. Αξίζει να αναφερθεί η σύσταση καταστατικού του υπηρετικού διδασκαλικού συνδέσμου. Στην κοινωνική πρόνοια, με χορηγή ελληνική κυβέρνηση, αλλά και εισφορές ομογενών υπηρετών από τα έγγραφα Αμερική, Λονδίνο, Ινδίες και Αβυσσινίας, διατέθηκαν χρήματα για τη διατροφή άστεγων χριστιανών, Εβραίων και Μουσουλμάνων, πληρωμή αγροτικών χρεών, υγειονομική περίθαλψη, αλλά και την περίθαλψη προσφύγων και την αγροτική ασφάλεια στις διαφυλικές πολιτικές που εξυπηρετεί το ελληνικό κράτος. Ως ένα καταληκτικό σχόλιο, γιατί ξέρω ότι είναι να είμαστε όλοι και να περιμένουμε να τελειώσει ο ομιλητής, πιστεύω ότι στη θετική αποτίμηση της διαδικασίας οστομάτωσης συντέλεσε η αποκέντρωση εξουσιών, καθώς η Γενική Διοίκηση Υπήρου, όπως και οι άλλες γενικές διοικήσεις, υπήρξαν ουσιαστικά αυτοτελή υπουργεία και με τις όποιες ικανότητες των υπαλλήλων τους προσπαθούσαν να επιλύσουν άμεσα τα προβλήματα που δημιουργούνταν. Το έργο ήταν ιδιαίτερα δύσκολο, καθώς συνεχίζονταν οι πολεμικές επιχειρήσεις, υπήρχαν καταστροφές από αυτές, ενώ και κάποιοι πάλι δεν είχαν την προσήκουσα νοοτροπία. Σε κάθε περίπτωση, ήταν μια εντυπωσιακή προσπάθεια, άνηση και πολύ άγνωστο έως σήμερα στο ευρύ κοινό. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Σκουλίδα. Ήταν πτυχές. Πρέπει να ομολογήσουμε ότι λίγα ξέραμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και νομίζω τώρα ότι μπορεί να γίνει και η ξενάγηση. Ναι.